σύντροφοι, αυτά τα απομνημονεύματα του Μέντι Καράμπελα δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στο κόμμα. Τον ΑΚΑ ανησυχεί, γιατί από ό,τι φαίνεται σημαντικά στελέχη του εκτίθενται ανεπανόρθωτα. Δηλαδή, ποια στελέχη του, σύντροφε Δαχτυλίδη? Έχετε διαβάσει κάτι συγκεκριμένο ή μιλάτε έτσι γενικά, σύντροφε Δαχτυλίδη? Δεν έχω διαβάσει τίποτε, αλλά στην παρουσίαση που έγινε προχθές υπόθηκαν πράγματα περίεργα για τον κύριο υπουργό. Τι περίεργα! Επειδή με απεκάλεσε Κυλιόδουλο, χαριτολογούσε. Πάντα με πείραζε ο Μέντης. Ναι, αλλά ανέφερε ότι κάποια κουτσουκέλα έκανε στη νύχτα του Πολυτεχνείου, Βαγγέλη μου. Είναι δυνατόν! Εγώ είχα αρπάξει τα κάγκελα και φώναζα κάτω η Χούντα! Έτσι δεν συμφωνήσαμε ότι φώναζα? Γι' αυτό τον ΑΚΑ ανησυχεί, επειδή συμφωνήσατε. Και δεν είμαστε σίγουροι ποια είναι η αλήθεια. Σύντροφε Δαχτυλίδη, έχετε πέσει στην περίπτωση, φοβάμαι. Εμείς εδώ, ακόμη κι αν ξέραμε κάτι που θα μπορούσε να σπηλώσει την υπόλοιψη του υπουργού μας, εγώ προσωπικά δεν θα το αποκάλυπτα ποτέ. Άμα λατρεύεις έναν άνθρωπο, παραβλέπεις τα μικρά ελαττώματά του. Ακόμη κι αν ξέρεις ότι τη βραδιά του Πολυτεχνείου φώναζε «Θέλω να πάω στην ψησταριά». Κλέωνα! Υποθετικά. Πράγμα το οποίο δεν θα έκανε ποτέ ο κύριος υπουργός μας, γιατί είναι και ιερός του Πολυτεχνείου, δεν είναι? Να απαντήσω εγώ? Όχι. Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται τα χειρότερα αποκαλύπτονται για σένα, Κλέωνα. Για μένα? Για μένα? Τι είναι δυνατόν να προσάψει κανείς σε έναν υπηρέτη του λαού και του δημοσίου συμφέροντος που ανιδιοτελώς τόσα χρόνια προσφέρει τις υπηρεσίες του? Γιατί χωρίς να θέλω να φανώ μίζερος, ξέρετε όλοι πόσο είναι ο μισθός του Γενικού Γραμματέως. Λάζαρε, εκείνο το 500 που σου χρωστώ, θα σταργήσω λίγο, παιδί μου. Για το μισθό ξέρουμε. Για καταχρήσεις εκατομμυρίων όπως αυτή που αναφέρει ο Καράμπελας δεν ξέρουμε. Φάνη, για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά που λες για τον καλό μας τον Κλέωνα? Αφήστε την αρχίσει τη χολή της η κακιασμένη κακούτσα. Καταχρήσεις εγώ, αν έχω βάλει έστω και μία δεκάρα στην τσέπη μου από τα λεφτά του δημοσίου, να ρίξει ο Θεός κεραυνό να με κάψει. Δε μου τα λες καλά. Λάζαρε, Λάζαρε, εσύ που είσαι πάντα δίπλα μου, πες τους. Πες, θυμάσαι τότε που είχα δει εκείνο τον άνθρωπο που είχε τολμήσει να μου ζητήσει να πάρω μίζα? Ναι, εκείνον τον εργολάβο που του είπες μόνο 200 ψωροχιλιάρικα, μωρογύφτο. Εγώ θέλω να μου δώσει τουλάχιστον. Τι βαράς, αφεντικό, τι βαράς? Σαν νέο πολιτικό αίμα πρέπει να είμαι φιλαλήθης. Λοιπόν, εγώ τον κύριο Ευάγγελο τον αγαπώ, αλλά πρέπει να αποκαλύψω... Σκάσε! Τώρα βαράτε όλοι, Λοιπόν, σύντροφε Δαχτυλίδη, θα πρέπει να σας πω ότι ό,τι γράφει ο Μέντης Καράμπελας στα αρχεία του... Ναι, σύντροφε πρόεδρε. Τι, πότε, από τι? Χριστός και Παναγία. Ναι, έρχομαι αμέσως. Τι συμβαίνει, σύντροφε γραμματέα? Έχω να σας ανακοινώσω κάτι πολύ δυσάρεστο. Πέθανε ο Μέντης Καράμπελας. Τι φοβερή απώλεια για το έθνος. Καρδιακή προσβολή. Άμα κι αυτός ο άνθρωπος έτρωγε πάρα πολύ. Σαν κτίνος είχε γίνει. Ποιος, μωρέ, Ευαγγέλη, ο Μέντης που στον δρόμο τον έπαιρνε ο αέρας? Δεν τον είχες προσέξει καλά. Φόραγε τα ριχτά και έκρυβε τα προκύλια. Δόξα σε ο Θεός, χωρέστο. Πέθανε αυτός ο μεγάλος πολιτικός που ήταν το είδωλό μου. Κλάψε, παιδί μου, κλάψε. Και εμείς δράκοι είμαστε. Εσείς ειδικά πρέπει να είσαστε πολύ ράκος που δεν θα αναφερθούν τα των καταχρήσεων. Γιατί, η καταχρήση στο φαγητό του κυρίου υπουργού που είχε κάνει το εδώ πολυτεχνείο, εδώ πολυφαγείο. Τι λέτε. Α, δεν λέμε. Κλαίμε κυρίως γιατί δεν θα βγουν ποτέ στην δημοσιότητα αυτά τα ληστουργήματα που έγραφε ο σύντροφος Καράβελας. Πώς δεν θα βγουν? Η Μάρθα, η χείρα του, για τη μνήμη του και μόνο θα κάνει ό,τι μπορεί για να εκδοθούν τα απομνημονεύματά του. Σας λυπεί και εσάς, Ελάτε να κλάψουμε όλοι μαζί. Και κοίταξε με το άγριο γερακίσιο μάτι του. Μπορεί να ήταν μονόφθαλμος, αλλά αυτό το μονόφθαλμο βλέμμα του την έστελνε στους 7 ουρανούς. Αριστούργημα. Άρα ο δικός μου Γιαλάκιας, που είναι τετράφθαλμος, θα πρέπει να με στέλνει... 4-7... στους 28 ουρανούς. Πού είναι? Ποιος? Α, ο κύριος υπουργός. Μέσα είναι, έχει συμβούλιο. Δεν ήρθα για τον Κούκι, για τον άλλο, τον ημάμι, τον Βεζίρι. Πού είναι ο Βεζίρις? Α, κι αυτός μέσα είναι, στο συμβούλιο. Τι τον θέλεις εσύ, τον κύριο Γενικό? Λογαριασμό θα σου δώσω. Θέλω να τον δω. Μονάχα αυτός μπορεί να με καταλάβει. Εδώ δεν μπορεί να καταλάβει εμένα που είμαι άνθρωπός του. Εσένα θα καταλάβει που είσαι μια ξένη. Φύγε! Ανακαθείς, μωρέ Μόμολο. Νομίζεις έχω όρεξη για πίπες? Πάω να τον περιμένω στο γραφείο του. Όχι! Δεν μπορείς! Περίμενε! Μωρή! Θα σου μαδίσω την καούκα!
τρελαθεί τελείως! Μαλλιοτραβιέστε μες στο Υπουργείο! Τρελαθήκατε πια! Κύριε Κλέωνα, αυτή η μπουζουξού θέλει να πάει μέσα στο γραφείο σας. Από πού και ως πού θα την αφήσω εγώ να πάει μέσα στο γραφείο σας. Βασίλη! Θέλω να σου σπικάρω δύο φωνή εντά, γιατί εσύ φταίς για όλα. Εσύ με έστειλες για πρώτη φορά στο καράμπελο. Μην μιλάς! Πάμε στο γραφείο μου! Πάμε στο γραφείο μου! Όχι, που θα σας αφήσω εγώ μόνος να σας ρηχτεί! Άσε με, παιδί μου, άσε με, σε παρακαλώ πολύ. Πολυξένη, μην μου τραβάς το χέρι! Πολυξένη, με βλέπεις πώς σε βλέπω! Αν σας πω ότι αυτό το βλέμμα με στέλνει 28 ουρανούς, θα το πιστέψετε? Τι ηλίθεια! Εσύ τώρα. Τι ήταν αυτά που έλεγες πριν? Σε σένα μιλάω, μαντάμ. Ανίτα, πρόσεξε καλά. Δεν πρέπει να ξαναφέρεις ποτέ ότι εγώ σε έστειλα στον καράβελα. Εγώ για σένα το έκανα, βρε κουτό. Για να σε αναφέρει ιστορία ως ερωμένη του υπουργού. Ναι, αλλά τώρα θα με αναφέρεις σαν δολοφόνα. Ε, τι είναι αυτά που λες, παιδάκι μου? Ανίτα, γιατί κλαις? Τι έπαθες, Ανίτα? Γιατί τον σκότωσα η μάμη μου. Εγώ τον σκότωσα, Χωμίνη μου. Είμαι δολοφόνα, Χότσα μου. Βεζίρι, παραθεμάξε, βεζίρι! Τι έγινε, βραγαμότη μου, πες μου, τι έγινε? Εμένα, γαμότο μου, γιατί ξαναπήγα στο σπίτι του καράβελα. Στα χέρια μου πέθανε. Τι πράγμα? Στα χέρια σου, μα τώρα σοβαρολογείς? Ναι, αλλά ευτυχώς δεν μας είδε κανένας. Η γυναίκα του έλειπε. Και εσύ γιατί ξαναπήγες στο σπίτι του? Πήγα για να τον παρακαλέσω να μην γράψει για σένα και τον Κούκκι εκείνες τις χοντράδες που σας εκφέταν. Μας εκφέταν, πως λέμε εκκασέρι. Και δηλαδή τώρα εσύ, Ανίτα, θες να μου πεις ότι πήγες να παρακαλέσεις να μην μας εκθέσει. Σε τα μας, Ανιτάκι, εσύ, το αδίστακτο σκυλί της νύχτας. Αλήθεια λέω, ρε φίλε, αφού είναι συναισθηματικό σκυλί. Άνθρωπος. Τα πόδια του έπεσα. Σήκω από τα πόδια μου, κοπέλα μου. Όπου να είναι θα έρθει η γυναίκα μου. Ε, τότε να βιαστούμε. Στάσου να σε εκδίσω. Να δω κορμάρα. Κάτσε ήσυχα, κοπέλα μου, αφού δεν πρόκειται να σε αναφέρω στα απομνημονεύματά μου. Ναι, ναι, να μην με αναφέρεις στα νερωμένη του Κούκκι, γιατί μετά μπορεί να έχει ντράβαρα ο χοντρούλης μου. Να με αναφέρεις σαν μεγάλη φωνάρα. Αρτίστα κλασικά που με θαυμάζεις. Μα δεν σε θαυμάζω. Γιατί δεν με θαυμάζεις? Δεν έχω τα φωνητικά προσόντα και τα ποδάρες. Κρύψε τα πόδια σου, κοπέλα μου. Κοκκίνησε το τσαχπίνο γαργαλιάρικό μου. Έλα τώρα, αφού είναι γνωστό ότι είσαι πολύ γυναικάς. Πιάσε, πάρπα να δεις τη σφιχτοβίζα που είμαι. Πιάσε, πιάσε, δεν έχω πρόβλημα. Κάτσε, κάτσε να είμαστε λίγο πιο άνετα, έλα. Να βάλω κι εγώ από εδώ λίγο το ποδαράκι μου. Αχ. Ναι, αγόρι μου, και εμένα με φτιάχνεις. Αχ, σβήνω. Κι εγώ χάνω το φως μου, μάνα μου. Και σκέψου, ακόμα είμαστε στα προκαταρκτικά. Ζήτω η αριστερά. Ζήτω, αγόρι μου, ζήτω. Τώρα αυτό που κολλάει. Μέντι, ρε μπάρμπα, μίλα ρε! Πέθανε! Ε, όχι, τώρα να τα πάρω! Αχ, τι έπαθα η αρτίστα. Μήπως να ξανακαβαλήσω που λένε και νεκρούς ανασθένει. Τα κακάρωσε εκεί που του έλεγα. Δε σου επιτρέπω να στυλώσεις τη φήμη του Κούκκι και του ημάμι. Να στυλώσεις. Να στυλώσεις, παιδάκι μου, να μαυρίσεις τη φήμη με στυλό. Βιβλίο δεν γράφει. Ανίτα, έχω την εντύπωση ότι ο καράμπελας δεν πέθανε στα χέρια σου, πέθανε στα μπούτια σου. Αλλά έχω μία απορία. Αφού δεν σε είδε κανείς, γιατί ήρθες και μου τα ξέρασες όλα αυτά? Ε, και ποιον να συμβουλευτώ από τον κύκλο μου, τη Γαρδενατζού? Ή την εφησαρή που θέλει να μου βγάλει το μάτι? Ε, πες μου τι να κάνω, να παραδοθώ? Ε, βέβαια πρέπει να παραδοθείς. Γιατί τι ψυχή θα παραδώσεις αν αποκρύψεις την αλήθεια? Πρέπει να πας στις αρχές και να τους πεις: είμαι η ιερωμένη του υπουργού του Μόσχου και το κορμί μου είναι το φωνικό όπλο που τέζαρε τον καράβελα. Καλά τον Κούκκι, γιατί να τον πλέξω? Μπορεί να τον σταματήσουν και από υπουργό. Ακόμη κι αν γίνει αυτό, που κανένας μας δεν το θέλει. Γιατί ποιος είναι άξιος να πάρει τη θέση αυτού του καταξιωμένου πολιτικού άντρα? Εσύ δυστυχώς πρέπει να πεις την αλήθεια. Γιατί θα ορκιστείς στο Ευαγγέλιο. Δυστυχώς πρέπει να πεις την αλήθεια. Θα την πω για να φύγουν εκεί τύψεις από την ψυχή μου. Ναι, έτσι μπράβο. Να πεις ότι είσαι ερωμένη του υπουργού για να φύγουν οι τύψεις από την ψυχή σου.
Εσένα δεν σε πειράζει να πω ότι με πρωτόστειλε στον Καράμπελα για να... Εμένα! Γιατί να εμπλέξεις εμένα! Αφού θα ορκιστώ στο Ευαγγέλιο! Και γιατί να ορκιστείς στο Ευαγγέλιο! Τρελή είσαι να παραδοθείς αφού δεν σε είδε κανένας! Και πώς θα φύγουν οι τύψεις από την ψυχή μου! Ποιες τύψεις! Γιατί τύψεις! Όχι τύψεις! Όχι τύψεις! Τι νομίζεις ότι από σένα πεθαίνω Καράμπελας! Όχι βρε κοριτσάκι μου! Ξέρεις από τι πεθαίνω Καράμπελας! Από το πάχος! Μην κοιτάς που φόραγε τα ριχτά και έκρυβε τα προκύλια. Ναι. Αν λέω ψέματα, να πέσει κεραυνός να με κάψει. Χάλασε ο καιρός, ε. Εγώ φεύγω τώρα. Πάω να κανονίσω και την εμφάνισή μου στο χρυσό κουφέτο. Ξέρεις, σαν ταλέντο. Της λέω, κούκλα μου, Ανίτα κι εσύ, Ανίτα κι εγώ, έκανε κάτι να ισιώσει το ύφασμα, πρόβαλε με! Ναι, να πας οπωσδήποτε. Δεν θα παραλείψω να χάσω αυτή την εκπομπή. Και να πας και στη Γιούλη Ηλιοπούλου να σε μάθει να γράφεις ποίηση. Λάζαρε, έλα εδώ. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τη χείρα και τα χειρόγραφα. Τι είναι, βρε Ρόζα μου, και με έφερες από το Υπουργείο Άρων-Άρων. Αυτή η χείρα θα μας κάψει. Παίζαμε χαρτιά όταν την άκουσα στο ραδιόφωνο και από την ταραχή μου πέταξα κάτω του Μπαλαντέρ. Θα τα εκδώσει, λέει, τα χειρόγραφα του Μέντι για να μείνει ο συγχωρεμένος αθάνατος. Κατάλαβες, να μείνει αυτός αθάνατος, να μείνω εγώ βλαχάρα. Δεν σε λέει βλαχάρα στο βιβλίο, Ρόζα μου. Βλαχοπούλα σε λέει. Μη μου το θυμίζεις, μη μου το θυμίζεις. Ούτε βλαχάρα, ούτε βλαχοπούλα, ούτε ρένα βλαχοπούλο δεν θέλω να μιλάει. Αυτή η σελίδα από τα χειρόγραφα θα εξαφανιστεί. Μόνο αυτή η σελίδα και όλες οι σελίδες που αφορούν τη νύχτα του Πολυτεχνείου. Δεν θα μείνω εγώ στην ιστορία ως κοιλιόδουλος υπουργός. Ορίστε. 10 κουτιά λουκούμια μου φέρε ένας Ιριανός για ένα ρουσφέτι. Δεν έχω φάει ούτε τα 6. Δεν τρώγεσαι κι εσύ, βρε Ευάγγελε. Εσύ νελθε λιγάκι. Εδώ παίζεται η φήμη μας, το υπουργηλίκι μας. Θα κλέψουμε τις σελίδες που μας αφορούν. Ναι, αλλά να κλέψουμε και τις σελίδες που αφορούν τον καλό μου τον Κλέωνα. Και θα υπογραμμίσουμε με μαρκαδόρο φλούο τις σελίδες που αναφέρονται στον καταραμένο το Μόσχο. Μην γίνει κανένα λάθος και τις ξεχάσουν στο τυπογραφείο. Και τις σελίδες που γράφει για σένα, αφεντικό, πώς θα τις κλέψουμε? Πρέπει να μπει κάποιος άλλος στο σπίτι. Εμάς η χείρα μας ξέρει. Ναι, αλλά ποιος? Υπουργή. Είσαι και μόνη σου, βλέπω. Ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει. Τι εννοείτε. Βάλετε κάτι στο μυαλό σας. Βάλτε το πιο βαθιά, τότε βάλτε το. Τι λες, μωρή πανηλήθεια. Πανέ όμορφη και πανέξυπνη πολυξένη. Λοιπόν, πολυξένη, ξέρεις, επειδή σε θεωρώ ένα ικανότατο στέλεχος του Υπουργείου μας. Υπουργείο το Ι με Ύψιλον, παιδί μου, όχι με Ήτα. Επειδή λοιπόν σε θεωρώ ένα ικανότατο στέλεχος του Υπουργείου μας, θέλω να σου εμπιστευτώ κάτι. Θα έχεις ακούσει για κάτι από μνημονεύματα κάποιου Καράμπελα που λένε τρομερές κακοήθειες για τον υπουργό μας, ε? Ναι, και για εσάς άκουσα τι λένε. Ποιος με χέζει εμένα, κοριτσάκι μου? Εγώ ας καταστραφώ. Σημασία έχει να προστατεύσουμε τον λατρεμένο μας υπουργό, ε? Και για να γίνει αυτό, πολυξένη, για να προστατεύσουμε τον υπουργό μας, ένας μόνο τρόπος υπάρχει. Να κλέψουμε τα χειρόγραφα. Τι να κάνουμε? Δηλαδή όταν λέμε ψουμέ, όχι ψουμέ, ψις, ψις. Ψις. Πού είναι η γάτα? Να κλέψεις τα χειρόγραφα, πανηλήθεια! Πανέμορφη και πανέξυπνη κουκλίτσα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου τα λόγια, αλλά εμένα μου είναι αδύνατο να κλέψω. Πολυξένη. Πότε θα βρούμε ραντεβού? Πού θα πάμε? Όπου θέλεις. Πότε? Όταν κλέψεις τα χειρόγραφα, μωρό μου. Αχ, αποκλείεται! Εμένα μου είναι αδύνατο να κλέψω! Έχω ένα ταξιδιωτικό φυλάδιο στο σπίτι, εκδρομή για 2 ερωτευμένους στις καταρράκτες του Νιαγάρα. Στις ευαίσθησες δεν κάνει! Αλλά άσε καλύτερα, θα σε σπρώξω από πιο ψηλά. Τι? Όχι, λέω... Δεν υπάρχει καλύτερη ιδέα από ένα ταξίδι στους καταρράκτες για μας τους δυο πολυξένοι. Λουμού... Είσαι πολύ χαζομού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με δεχτήκατε. Μα πάρα πολύ σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε. Είναι μεγάλος ο πόνος μου, κορίτσι μου, πολύ μεγάλος. 40 χρόνια είμαστε με το Μέντι. Κανονικά δεν έχουμε δημοσιογράφους. Αλλά που με παρακάλεσε τόσο πολύ ο Κλέων, μου είπε πως είσαστε σπουδαία δημοσιογράφος. Αλήθεια, που γράφει. Πού σας είπε? Νομίζω στην απογευματινή.
μου είπε. Α, ναι, στην απογευματινή ελευθεροτυπία. Όχι στην πρωινή ελευθεροτυπία, είναι άλλη. Κάτσε, παιδί μου, κάτσε. Και ποια στήλη γράφεις? Ναι, ξέρετε τη μαύρη τρύπα? Εκεί δίπλα έχει μία άλλη τρύπα που πέφτω εγώ. Και στη στήλη μου θα κάνω ένα μεγάλο αφιέρωμα στη μνήμη του συζύγου σας. Ήταν σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαίος αγωνιστής. Θυμάμαι όταν ήταν στη Μακρόνησο. Πού είναι τα χειρόγραφα να ψάξουμε? Ορίστε. Ναι. Η εφημερίδα μου θέλει να σας τραβήξω μία φωτογραφία, η ελευθεριανή απογευματία. Και θέλει να κρατάτε στην αγκαλιά σας τα χειρόγραφα της αυτοβιογραφίας του άντρα σας. Δεν ξέρω που τα έχει, κοριτσάκι μου. Ακόμα δεν ενδιαφέρθηκα να ψάξω. Θέλω καμιά εβδομάδα μετά την κηδεία, που θα έχω πιο καθαρό μυαλό. Μα τότε θα χάσουμε την προσφορά του Day Rise Travel για το ταξίδι στο Νιαγάρα. Θα το πληρώσουμε διπλό. Μα τι λες, παιδί μου? Λέω να ψάξουμε. Να ψάξουμε να βρούμε τα χειρόγραφα. Άσε με, κοριτσάκι μου, στη δυστυχία μου να χαρείς. Μέντη μου, γιατί μου το έκανες αυτό? Είναι μεγάλος ο πόνος μου. Έλα, κορίτσι μου, έλα, πάρε την τσαντούλα σου και πήγαινε. Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο. Ναι. Άντε στο καλό. Την πάρε την τσαντούλα. Άντε, πήγαινε να χαρείς, πήγαινε. Ναι, πήγαινε. Πού είναι το ντοσιέ μου? Άντε. Τηλεφώνησέ μου σε καμιά εβδομάδα μετά την κηδεία και βλέπουμε. Ναι, ναι. Θα σας τηλεφωνήσω σε καμιά εβδομάδα. Θεός χωρέστον και τα λοιπά. Μέντη μου, Μέντη μου, αχ, Μέντη μου. Δεν άντεξε η καρδούλα σου, δεν άντεξε την κατάντια της χώρας μας. Κι όλο μου το έλεγες, με αυτόν τον καημό θα πάω, που δεν θα δω την παπαρίδα πρωθυπουργό. Κυρία Κλέανα, είστε μέσα? Έλα, έλα, τι έγινε, τα βρήκες? Όχι. Τι όχι, γιατί όχι? Ούτε η ίδια η Χείρα δεν ξέρει που είναι. Μετά το θάνατο του άντρα της τα έχει εντελώς χαμένα. Και γιατί δεν ψάξατε, ρε παιδί μου? Ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και μου είπε έλα την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, να πούμε κάτι πιο σοβαρά τώρα. Να πάρω την Day Rise να κλείσω για την Παρασκευή. Το ποιο? Το γραφείο ταξιδίων, κύριε Γενικέ. Δεν θα με πάτε στους καταράκτες στη Νιαγάρα. Θεό ανίκανο πλάσμα! Έχεις το θράσος και μου μιλάς για ταξίδια? Σε στείλε να κάνεις μια δουλειά και τα έκανες ρόιδο, μωρή! Κουλή! Εγώ δεν φταίω! Έκανε προσπάθεια και η προσπάθεια μετράει! Σιγά σιγά, αφεντικό. Οι φωνές ακούγονται μέχρι την Ομόνια. Τι έχει το κορίτσι μου? Γιατί κλαίει? Γιατί κλαίς, χαρά μου? Μου είπε ότι θα με πάει στο καταράκτη στη Νιαγάρα και τώρα το παίρνει πίσω. Καταράκτε στη Νιαγάρα, θες, πουλάκι μου? Ναι. Έλα εδώ να σε πάω στους καταράκτες. Πού με τραβάτε? Αφεντικό! Πού σε πάω? Εδώ στις τουαλέτες. Θα σου χώσω στη λεκάνη, θα τραβήξω και τον Νιαγάρα και θα έχω κρατήσει την υπόσχεσή μου. Ακού τι μου λέει! Μην κλαις, μην κλαις, όνειρο των ονείρων μου. Θα σε πάω εγώ όπου θες. Συγκεκριμένα ξέρω μια καταπληκτική ταβέρνα στις Κουκουβάουνες που κάνει καταπληκτικό σαγανάκι. Άσε μας κι εσύ, μωρέ Λάζαρε! Γιατί μιλάς έτσι, γιατί? Αν δεν έχεις φάει σαγανάκι από τις Κουκουβάουνες, χάνεις. Τελειώνετε επιτέλους με τα σαγανάκια και τις Κουκουβάουνες, ανόητα ζωήφια! Αου! Πάμε μέσα, έχουμε δουλειά! Λάζαρε, μου φαίνεται θα το φάμε αυτό το σαγανάκι για να καταλάβουν μερικοί πως υπάρχουν άντρες που μας κυκλοφορούν. Ναι, γιατί είχα μεγάλη σκασίλα ποιος κυκλοφορεί την πολυξένη, τη βασίλισσα των βούρλων! Βέβαια, βούρλο, αφού για το χατήρι σου πήγα να κλέψω! Πάει, ήρθες επιτέλους. Πήγες να κάνεις τι? Να κάνει ό,τι θέλει. Λογαριασμό θα σας δίνουμε, κυρία Κόντογλου, τι λέμε και τι κάνουμε? Με έστειλε στο σπίτι του Γιώργη, έλα εδώ, πολύ ξένη, μωρό μου. Του Καραγιώργη, του ταξιδιωτικού πράκτορα, για να κανονίσεις για το ταξίδι που ονειρευόμαστε, αγάπη μου. Πολύ ξένη, ευαίσθητο, τρυφερό πλάσμα. Μα πριν λέγατε άλλα. Ναι, άλλο το πριν, άλλο το τώρα. Το τώρα μετράει. Όχι! Άσε με και με ένα βρεφέντικο να δω θεού πρόσωπο. Πάνω που την είχα ψήσει να πάμε στις Κουκουβάουνες, έρχεσαι εσύ τώρα με το δρόμο Νιαγάρα! Γαμώ τις Κουκουβάουνες, γαμώ τις Δεν καταλαβαίνω γρή! Και δεν θα καταλάβετε, ούτε γρή, ούτε γρή.
Πολύ ξενουλίνη μου. Γουτσουγούτσου που να πάρει γουτσουγούτσου. Λοιπόν, μωρό μου, αν θες να πάμε αυτό το ταξίδι στο Νιαγάρα, μπους φέγαμε. Ε? Το στόμα κλειστό. Πάμε σαν. Και κουκουβάουνες. Δεν πήγαινε μέσα, βλέπω τους κουκουβάουνες πια. Περίεργες ίντρικες γίνονται σε αυτό το γραφείο και δεν μ' αρέσει. Πώς να μην είμαι πλάι σου. Να μην αισθανθείς το τέλος ένα γυναικείο γάδι. Ήταν μεγάλη ψυχολογία. Ποιος είναι, Ελένη? Εμείς είμαστε, Μάρθα μου, η Μόση. Ευάγγελε! Ήρθαμε να σε συλληπιθούμε, καλή μου. Τι πάθαμε, Μάρθα μου, να τάσουμε τον άνθρωπό μας. Γιατί ήταν και δικός μας άνθρωπος ο Μέντης. Είμαι να μην ξέρω από μικρό κουριτσάκι. Το ξέρω, Ρόζα μου, το ξέρω. Από τότε που σε πρωτού είδε στο στάθμο και... Τώρα θα αρχίσει το πινελίκι και δεν κάνει. Σε όλο τον κόσμο πια του είχε πει ο Μακαρίτης. Οπότε νοσταλγούσε κάτι η μένα και την Αγελάδα, θυμότανε. Σταμάτα, Ρόζα. Είναι μεγάλη η πίκρα. Είναι. Έλα, Μάρθα μου, έλα να κλάψουμε εδώ μαζί. Σε λυσμανιάζεις, έλα. Ψάχνει, Ευάγγελη, ψάχνει. Τι? Ουιμέ, τι έπαθα, λί. Εγώ τι έπαθα, γιατί ήταν ο άνθρωπός μου! Εγώ τι έπαθα, γιατί δεν αγαπούσα! Εγώ τι έπαθα, γιατί δεν βρίσκω τίποτα! Τι! Εδώ κλάψε, Μάρτα μου, εδώ! Μπροστά κοιτάμε, όχι πίσω! Η ζωή συνεχίζεται! Εσύ κλάψε, εσύ ψάξει! Αχ, Μέντι μου, ήσουν μεγάλη πολιτική φυσιογνωμία! Ήτανε! Όλοι του βγάζουν το καπέλο! Όλοι! Βρήκες τίποτα? I love Cleon Καρδούλα forever! Ήτανε γκέι ο Μέντης? Δεν ξέρω. Εκεί στην εξορία, άντρας μόνοι τους. Πάντως αυτά δεν είναι τα απομνημονεύματα. Ρόζα, πού είσαι, πού πήγες, Ρόζα? Εδώ είμαι. Ήρθα να στηριχτώ πάνω στον άντρα μου, γιατί από τη στεναγόρια μου έχω καταρρεύσει. Πήγαινε, Ρόζα μου, να κάτσεις δίπλα στη Μάρθα. Εγώ θα πάω μέσα, στη βιβλιοθήκη, να χαϊδέψω τα βιβλία, τα χαρτάκια. Πού γράφε τόσο ωραία πράγματα. Να κάτσω στην καρεκλίτσα του. Τη σπάζει. Άσε με να πάω μέσα στον προσωπικό του χώρο. Να κλάψω μόνος μου. Έχει ψισταριά δίπλα. Γιατί μου μυρίζει κοντοσούβλι. Ευάγγελε, στάσου που πας. Έρχομαι κι εγώ. Όχι, Μάρθα μου. Όχι, κάτσε. Αχ, τι ξαφνικό ήταν αυτό, τι ξαφνικό! Μας βρήκε προετοίμαστες! Εγώ πρέπει να γράψω για την κηδεία. Αυτό εδώ έχει παγέτες, δεν κάνει. Έχω ένα μαύρο το Μιχαλάκι του Ασλάνη, αλλά έχει τριαντάφυλλα. Άμα βγάλω το τριαντάφυλλα, θα χαθεί η ομορφιά του. Ένα μαύρο που έχω καταπληκτικό, έχει ραμμένα τα μπουά. Θα σε πείραζε να έρθω μη φτερά στην κηδεία. Τι είναι αυτό, τι έγινε? Έπεσε η βιβλιοθήκη. Δεν πήρατε είδηση το σεισμό? Ποιο σεισμό? Τι, ποιο σεισμό, Χρυσλάκι μου, ακόμα κουνιέμαι. Τι συγκινητικό, ο Εγκέλαδος αποχαιρετάει του Μέντι. Βρήκες τίποτα? Μάρθα μου, εμείς να πηγαίνουμε. Άντε, γεια. Και στα δικά σου. Και το χρόνο. Ζωή σε λόγου σου. Πρασκινήστε τα είδαλα. Ο κύριος υπουργός λείπει και εμείς έχουμε δουλειά. Δεν θα σας ενοχλήσω, θα τον περιμένω στο γραφείο μας. Σας, το γραφείο του κυρίου υπουργού, σας. Μου είπε ότι ό,τι είναι δικό του είναι και δικό μου. Μη κεντρινίζεις, να βρεις και εσύ να στα κάνει. Δεν κεντρινίζουμε, βρήκαμε κι εμείς να μας τα κάνουνε. Μέχρι τις νιαγάρες θα μας πάνε. Καλά σου πω, πετάξου για την ώρα στο περίπτερο και πάρε μου το σοκ. Μια χαθισβομάρα. Δεν τα αφήσουμε να περάσει αυτό έτσι, Ευάγγελε. Να κόψεις το λαιμό σου, να τα βρεις τα χειρόγραφα. Μήπως εγώ δεν θέλω, βρε Ρόζα. Αλλά ένας θεός ξέρει πού θα βρίσκονται καταχωνιασμένα. Θα σκάσω αν δεν τα βρω. Κύριε Υπουργέ, μέσα. Ναι, μέσα. Ευάγγελε, πάμε μέσα. Κύριε Υπουργέ, μέσα είναι η... Ανίτα, τι κάνεις στο γραφείο του άντρα μου? Α, Ανίτα! Περιμένεις το μνηστήρα σου τον Κλέωνα. Μα δεν σου πέρασε ακόμα αυτή η αλλεργία. Ξέρεις, Ρόζα μου, βάφουμε το γραφείο του Κλέωνα και η Ανίτα έχει αλλεργία στην πογιά. Τι χρώμα, γιατί εγώ με την decoration είμαι τρελή. Καλά, γενικά είσαι. Ναι, βάφουμε το γραφείο του μνηστήρ μου. Του άκουσε, Χρυσλάκι μου, τι χρώμα. Φράσινο. Φράσινο. Φούξια. Φούξια
πράσινο. Μισό πράσινο, μισό φούξια, ριγέ. Φουξοπράσινο. Ουραίο είναι. Πρωτότυπο. Και μοντέρνο και σικάτο. Αλλά μη λέμε τώρα άσχετο, κρυσουλάκια μου. Εμένα και για τη γούνα μου. Και εμένα η γούνα μου είναι Vision Black Diamond. Και ο Κράμπελας πάει να μου τη βγάλει ορκουδουτόμαρο. Τι λέει σύζυγό σου, κύριε Κούκη. Κύριε Υπουργέ. Μιλάει μεταφορικά, γαριδούλα μου. Ανιτούλα μου. Μνηστηρούλα του Κλέωνα. Αλλά εγώ δεν θα την αφήσω έτσι αυτή την υπόθεση. Θα τα βρω τα παλιόχαρτα. Θα πάω τάχα να βοηθήσω τη Μάρθα για τη δεξίωση και θα ψάξω. Μα ποια δεξίωση? Εκεί στο σαλόνι που θα στήσουν του φέρετρο και του προσκύνημα. Θα πάνε επίσημη τηλεουράση. Ο Μακαρίτης θα κάνει μεγάλη υποδοχή. Μα δεν είναι υποδοχή, Ρόζα μου, είναι κηδεία. Ναι, αλλά με τόσου επισήμου δεν είναι γκλάμορ κηδεία. Τόσο που λέω να τι προτείνω, αντί για κουνιάκ μετά να βγάλουμε σαμπάνιε. Ντόν πυρινιόν, ντόν πυρινιόν. Ρόζα, Ρόζα, δυο λεπτά. Έλα εδώ, Κούκι. Τι είναι αυτά τα γκλάμορ που λέει η σύζυγό σου? Δεξιώσει ακούω, τηλεοράσει ακούω, εμένα γιατί δεν με καλέσατε. Στην κηδεία? Ποια θα τραγουδήσει? Μα στην κηδεία? Μην ακούσω καμία Άντζελα να τραγουδάει, είναι κάτι χαρακτήρες, τελειωμένοι αναπτήρες. Τέλειωσες! Ξέρα μη με έφτανε ο πόνος μου, κλαίω να ήρθανε και κάποιοι χθες το βράδυ και να στάτωσαν όλο το σπίτι. Κάποιοι κλέφτες, φαντάζομαι. Όχι, και αυτό είναι το περίεργο, δεν πήραν τίποτα. Σα δεν ντρέπονται οι ιερόσιλοι να βεβηλώσουν το σπίτι του νεκρού. Μα δεν υπάρχει καθόλου τσίπα πια. Όλα μου χαθείτε, παλιόσκυλα. Αφεντικό, το παρακάνεις. Σκάσε. Συγγνώμη, Μάρθα μου, που ήρθαμε εμείς τόσο νωρίς. Αλλά ήθελα να κάτσω λίγο με το Μέντι, να τα πούμε. Τι να πείτε? Να θυμηθούμε τα παλιά. Να κλάψω λίγο πάνω στην κασουλίτσα του. Ξέρεις τι αδυναμία του είχα. Αχ, Μέντι μου! Με έχει εντυπωσιάσει η αγάπη που του είχατε. Εγώ έχω σταθεί πιο ψυχρή από όλους. Κουράγιο, Κλέωνα! Κουράγιο! Πώς θα κάνω κουράγιο! Πώς θα κάνω κουράγιο που έχασα τον δάσκαλό μου! Σήκω, Μέντι, να μας δει! Εντάξει, εντάξει, αφεντικό, έφυγε. Δεν της έχω εμπιστοσύνη. Είναι σου πια. Στη Χούντα έκρυβε στις κάλτσες της προκήρυξης. Να δεις που αυτή τα έχει τα χειρόγραφα και τα έχει κρύψει. Στις κάλτσες της? Όχι, μπλάκα. Κάπου, ξέρω εγώ. Ο άνθρωπός μου χθες το βράδυ έψαξε όλο το σπίτι. Παντού, 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 παντού και πουθενά τα χειρόγραφα. Μόνο στο φέρετρο δεν έψαξε. Αφεντικό, δεν θα κάνεις τέτοια ιεροσηλεία. Δεν θα σκυλέψεις τον νεκρό. Και θα τον σκυλέψω και θα τον γατέψω, μη σου πω. Χαλατρίχιασα. Να δεις που τα χειρόγραφα είναι κάτω από τη σωρό του Μέντι. Λάζαρε, πρέπει να σηκωθεί το πτώμα να ψάξουμε. Αφεντικό, δεν είναι δυνατόν. Δεν θα σηκώσει τον νεκρό. Πώς θα τον ακουμπήσεις? Δεν σκιάζεσαι? Σκιάζομαι. Γι' αυτό θα τον σηκώσεις εσύ. Αποκλείεται. Έλα εδώ! Λάζαρε, αυτή τη φορά είμαι πολύ κοντά στο να γίνω υπουργός. Δεν θα μου τα χαλάσεις εσύ τελευταία στιγμή. Σήκωσε το πτώμα, μη γίνεις εσύ πτώμα. Μαμάκια, σήκωσέ το! Συγχώρεσέ με, Θεέ μου, για την αμαρτία που διαπράττω. Αγαπώ την Παναγίτσα, αγαπώ και τον Χριστό. Ναι, και λέει τα δυο χεράκια, πλάθο κουλουράκια. Είδες τα χειρόγραφα από κάτω? Δεν τα βλέπω. Βγάλ' τον έξω. Ποιον? Θα σου έλεγα τώρα ποιον. Βγάλ' τον έξω, βρε τον νεκρό. Αγαπώ την Παναγίτσα, αγαπώ και τον Χριστό. Τελείωνε γρήγορα. Αφεντικό, τι να τον κάνω? Να τον χορέψεις ένα βάλς, ξέρω εγώ. Ακούμπησε τον κάπου, βλάκα. Να δεις που αυτή η καταραμένη, η πανούργα, η κομμουνίστρια έχει ράψει τα χειρόγραφα μέσα στις φόδρες. Εδώ, Λάζαρε. Λάζαρε, έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ, πάρ' το καπάκι. Βλάκα. Αφεντικό, θα ρίξει ο Θεός φωτιά και θα μας κάψει. Δεν πειράζει, ας γίνω υπουργός φλαμπέ. Κάπου εδώ θα είναι, κάπου εδώ θα είναι. Θα ψάξω. Αν δεν τα βρω, θα σκάσω! Όχι! Έχει έρθει και ο Κλέωνας! Λάζαρε, αγόρι μου, πού είναι ο Κλέωνας? Μέσα, δηλαδή έξω. Πήγε για τσιγάρα. Έπεσε η κορδέλα, να τη βάλω. Άνοιξε το. Να δω το φίλο μου για τελευταία φορά. Ναι, Αργύρη μου, ναι! Λοιπόν, πού θα βάλουμε τους ολομούς? Ρόζα!
μείνει τίποτε. Θα τα αναλάβω όλα εγώ. Μπάτλερ έχεις, Φιλιππινέζα? Όχι, την αδερφή μου την Ελενίτσα. Και με την αδερφή σου την Ελενίτσα θα υποδεχτούμε τέτοιες προσωπικότητες. Τέλος πάντων, πάλι καλά που είναι σχιστομάτα. Θα πούμε ότι είναι γριά Φιλιππινέζα. Τώρα θέλω να ψάξω την κρύβα του κάμαρα. Τι? Α, όχι, όχι, λέω. Στην κρύβα του κάμαρα θα βάλουμε τον μπουφέ. Να πηγαίνει ο κόσμος να τσιμπάει ένα σουλουμό από τη σκουτία. Και εδώ στην κυρίου σάλα θα έχουμε τα κουκτέιλς. Έτσι μου έρχεται να πάω στην κηδεία. Γιατί, σ' αρέσουν τα παξιμαδάκια? Όχι, αλλά μ' αρέσει ο κύριος Γενικός. Και από χθες δεν έχω καταφέρει να του μιλήσω. Τι δωμάτιο να κλείσω στο Νιαγάρα, με μονό ή διπλό κρεβάτι? Γιατί μπορεί να θέλει να κοιμάμαστε σε μονό κρεβάτι. Να είμαστε πιο σφιχταγκαλιασμένοι. Έλα πια, οι βίες, δούλευε και λίγο. Ας τελειώνουμε με τις εκκρεμότητες όσο είμαστε εδώ, γιατί δεν θα είμαστε για πολύ. Έτσι και βρεθούν αυτά τα χειρόγραφα, μας βλέπω όλους μαζί στο Νιαγάρα να φυδάμε σαν τις σουλιώτισες. Έλα, δουλειά, δουλειά, δουλειά! Καλά, εντάξει, πού είναι το ντοσιέ μου? Α! Στα Ιουλιανά τα 1965 συνάντησα... Αυτά δεν είναι δικά μου. Τι είναι αυτό? Έλατε, κάτι χειρόγραφα. Τα αρχεία του... Καράμπελα! Αυτά είναι που ήθελε ο κύριος Κλέωνας για να κάψει τις σελίδες που ενοχοποιούν τον υπουργό μας. Μπα, αυτό ήθελε ο κύριος Κλέων. Ας το κάνουμε λοιπόν το χατήρι. Ήσουν σπουδαίος αγωνιστής της δημοκρατίας, Μέντι. Τίμιος, σεμνός, με ήθος. Προτερήματα που δυστυχώς σπανίζουν στην πολιτική ζωή. Θυμάμαι όταν συνεργαστήκαμε στη συγκυβέρνηση του 82... Γιατί δεν ανοίγουν το φέρετρο, να πάρει λίγο αέρα. Ο νεκρός. Έχετε δίκιο. Είναι νεκρός. Θα έχει σκάσει τόση ώρα εκεί μέσα. Αχ, καλό μου παιδί. Παραμιλάς από τη θλίψη σου. Αλλά και εσείς πρέπει να ήσασταν πολύ φίλος του. Δεν έχετε σηκώσει κεφάλι από τη στεναχώρια. Ευάγγελος Μόσχος, δεν συστηθήκαμε. Σταύρος Τσουτσουλομίτης. Πράγματι είμαι πτώμα από την στεναχώρια μου. Αχ, κύριε Τσουτσουλομίτη μου. Η ζωή έχει απρόσμενα. Ρόζα. Ρόζα, σήκω πάνω. Ρόζα! Έψαξα όλο το σπίτι, δεν είναι πουθενά. Μάλλον θα τις έχουν πέσει κάτω. Ρόζα, σήκω πάνω! Ρόζα! Ρόζα! Αφήνεις σαν υποθήκη στην ιστορία τα αρχεία. Τα αρχεία σου. Καράμπελα. Γιατί ένας γενναιόδωρος άνθρωπος σαν και σένα δεν θα μπορούσε να φύγει χωρίς να μας αφήσει ένα δώρο. Ζαΐσα λόγου μας. Θεός χωρέστανε τον άνθρωπο. Ανίτα! Εμένα βέβαια με ξέρετε από τα σουψέ μου. Πού είναι η κάμερα? Ως μνηστή του Κλέωνα η μάμη, που ήταν άλλωστε και επιστήθιος φίλος του Εκλυπαρόντος. Εκλυπόντος! Του Πάπαλα, οφείλω να πω ένα μυρολόι. Τι λέτε, κυρία μου, είστε μνηστή του Κλέωνα? Πού είναι ο Κλέων? Δεν έχω ιδέα. Εγώ πάντως το μυρολόι θα το πω. Πάμε, παιδιά. Ήλε φωνιά, πως αφήσες να γίνει το κακό. Σκότωσανε το Σταυραϊτό και τον Αυγερινό. Παρασκευή μεγάλη, σταυρώσαν το Χριστό. Παρασκευή μεγάλη, σταυρώσαν το Χριστό. Τι είχαμε, τι χάσαμε, απλά σε προσπεράσαμε. Κι εγώ και η καρδιά μου σου λέμε για χαρά. Τι είχαμε, τι χάσαμε, στο λέω σε ξεχάσαμε. Αγάπη μου, δεν κάναμε ζημιά. Μα τι γίνεται εδώ μέσα? Βαντών! Για όνομα του Θεού, σεβαστείτε τον νεκρό! Παρακαλώ, παρακαλώ! Ας τελειώνουμε τώρα! Να, ήρθε και ο παπάς. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένο. Ας σηκώσουμε το φέρετρο. Χωρίς να το ανοίξουμε? Όχι, δεν θέλω να τον δω. Θέλω εγώ. Θέλω να του δώσω τον τελευταίο ασπασμό. Έλα! Πριν κολλάκιασε! Στο
είναι. Τι κάνεις στο φέρετρο, Χριστιανέ μου. Επειδή τον αγαπούσα πάρα πολύ, δεν θέλω να το θάψετε. Θάψτε εμένα καλύτερα αντί γι' αυτόν. Όχι! Όχι ο Μέντης μου κατά το χώμα! Και εσείς, κύριε Τσουτσουλομίτη μου, είστε λυπημένος, αλλά όχι και έτσι. Α! Βοήθεια! Ο άνθρωπος λιποθύμησε! Ποιος? Ο Μέντης! Συγγνώμη που διακόπτουμε αυτή την ιερή κατάνοιξη, αλλά έχουμε να ανακοινώσουμε κάτι πολύ ευχάριστο. Βρέθηκαν τα αρχεία του Καράμπελα. Τι? Πότε, πού? Αφέτε εδώ, Χρυσλάκι μου, και εγώ ψουμισιάστηκα να μπουσουλάω. Ήθελα να πω ότι ρίχνοντας μια ματιά έτσι συμπτωματικά στην αρρύθμιση, είδα ότι λείπουν τρεις σελίδες. Κάτι με πολυτεχνείο πρέπει να είναι. Κύριε Γενικέ, πρέπει να με πάτε οπωσδήποτε στην Αγάρα. Το σώσαμε τον υπουργό μας. Δεν μου λες, Πάνικα, τι σελίδες μια γυλάδες. Λείπουνε κι αυτές. Α, μάλιστα, λείπουνε κι άλλες δύο σελίδες. Α, υπέροχα! Λοιπόν, ήθελα να ανακοινώσω στην Ομίγυρη ότι η μένα, ο Μακαρίτης, με αποκαλούσε μια μικρή θεία. Δύο λεπτά, κυρία Κότοχλου. Τίποτα άλλα πράγματα δεν λείπουνε από τα απομνημονεύματα, τίποτα ανούσιες σελίδες με κάτι μίζες, με κάτι επιτροπές, με κάτι. Όχι. Δεν ξέρω αν εννοείται κάποιες σελίδες που είναι υπογραμμισμένες με μαρκαδόρο φλούο. Με φλούο! Με φλούο! Μονικάρια! Θα πεθάνει! Λέωνα! Όχι, Λέωνα! Όχι, Λέωνα! Αφού βρήκαμε, παπά, να θάψουμε και τίποτα!